Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να με ενημερώσει ο συνάδελφος από το τεχνικό τμήμα, αν έχουμε επικοινωνία. Ωραία, προσπαθούμε να... Θα επικοινωνήσουμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, με τον Αντώνη Τελόπολο, τον διευθυντή της ΔΕΛΤΑ Τηλεόρασης, τον και συνάδελφο δημοσιογράφο, καθώς πριν από λίγο, όπως θα παρακολουθήσατε και ζωντανά από την ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση, πραγματοποιήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με μοναδικό θέμα την ψήφιση του προϋπολογισμού, θέμα το οποίο είχε ακυρώθηκε η απόφαση που είχε πάρθει από την αποκεντρωμένη. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα. Είναι ο Αντώνης Τελόπουλος στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, καλησπέρα. Να μας πεις τι έγινε, αν τελικά αρκεί μόνο η ψήφιση του προϋπολογισμού ως θέμα ή τελικά είχε ηχηρά γεγονότα και σχόλια τα οποία πρέπει να κάνουμε για αυτή τη συνεδρίαση. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Χρόνια πολλά από την παγωμένη Αλεξανδρούπολη. Ναι, πράγματι ολοκληρώθηκε πριν από μία ώρα περίπου η έκτακτη συνεδρίαση για, για τον προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία ουσιαστικά, ο οποίος ουσιαστικά έχει αναπευθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονία Θράκης μετά από προσφυγή του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και πρώην Δημάρχου Αλεξανδρούπολης του κ. Λαμπάκη για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους. Πέρα από αυτά, νομίζω ότι το μεγαλύτερο πολιτικό εντός εισαγωγικών γεγονός της σημερινής συνεδρίας ήταν η ηχηρή διαφοροποίηση του τριαντάφυλλου Αρβανιτίδη της παράταξης του Βαγγέλη Λαμπάκη, ο οποίος υπερψήφισε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για τον προϋπολογισμό. Όπως καταλαβαίνει, Χριστίνα, όταν υπάρχει μια τέτοια διαφοροποίηση, ένα πολύ σοβαρό θέμα όπως αυτό του προϋπολογισμού, έχουν αρχίσει ήδη οι πρώτοι ψήφιροι, οι οποίοι θέτουν ουσιαστικά και ζήτημα διαγραφής του κυρίου Αρβανιτίδη από την παράταξη Όλοι και Πολίτες. Τώρα, στη συνέχεια, σε ό,τι αφορά την συνεδρίαση, ένας γενικός τίτλος θα μπορούσε να είναι ότι συμφώνησαν πως διαφωνούν, όλοι μίλησαν για την αναγκαιότητα της συνένεσης, αλλά ο καθένας έδωσε τη δική του εκδοχή γι' αυτό. Ο Βαγγέλης Λαμπάκης επέμενε κυρίως στην διατήρηση των υπόγειων κάδων και στην πεζοδρόμηση του ιστορικού κέντρου, τα οποία δεν έγιναν εφεκτά από την Δημοτική Αρχή. Ουσιαστικά, δεν ξέρω αν με ακούς, Χριστίνα. Ναι, ναι, σε ακούμε, Αντώνη, ναι. Ουσιαστικά, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ο κύριος Ιζηρίδης, αφού έλαβε το λόγο, διότι ο Δήμαρχος, ο κύριος Ζαμπούκης, δεν τοποθετήθηκε επί του προϋπολογισμού, σημείωσε στην αρχική του σύγκριση πως ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε χωρίς παρατηρήσεις από την Οικονομική Υπηρεσία, ενώ συζητήθηκε εκτενώς στην συνεδρία του Νοεμβρίου, οπότε θεώρησε πως δεν μπορούν οι προσθήκες που δίνει η παράταξη Λαμπάκη με την εισήγησή της να ενταχθούν συνολικότερα στην καινούργια εισήγησή του για τον προϋπολογισμό. Παίρνοντας το λόγο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Βαγγέλη Λαμπάκη, σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός 45% έχει τη σφραγίδα της δικής του παράταξης, ενώ απάντησε σε όσους είπαν με την προσφυγή της αποκεντρωμένης στόχος του ήταν να δημιουργηθεί πρόβλημα στη λειτουργία του Δήμου, επισημένοντας πως ούτως ή άλλως η αποκεντρωμένη ήταν υποχρεωμένη, επειδή παραβιάστηκε κατάφορα η νομοθεσία, αυτεπάγγελτα να εκπληρώσει τη συγκεκριμένη απόφαση. Τώρα, ο επικεφαλής της παράταξης ανάσεων, ο κ. Καρυπίδης, στάθηκε ιδιαίτερα στην ευθύνη του Προεδρείου, στο οποίο θα έπρεπε να προστατεύσει, όπως χαρακτηριστικά είπε, το σώμα, έτσι ώστε να μην έχουμε την αναβολή, την ακύρωση και την εκ νέου μάλλον συζήτηση του προϋπολογισμού, ενώ τέλος ο Δήμαρχος, ο κ. Ζαρδούκης, εισηγήθηκε μετά το πέρας του προϋπολογισμού και ως πρόεδρος της εταιρείας ίδρυσης και αποχέτησης Αλεξανδρούπολης την νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑ για το 2020, η οποία δεν είχε κάποιο αυτομοιώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τις τιμές. Η εισήγηση του ήταν να παραμείνουν σταθερές. Εδώ ουσιαστικά
ενώ όλοι κάναν λόγο για μια επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου, υπήρξε συνένεση ως προς την εισήγηση του Δημάρχου, πέραν της λαϊκής συσπήρωσης, και εδώ με την ευκαιρία να πούμε ότι ήταν και η πρώτη επανεμφάνιση του επικεφαλής της λαϊκής συσπήρωσης, του Σάββα Δευτεραίου, ο οποίος φαίνεται να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας που τον είχε ταλαιπωρήσει τις προηγούμενες ημέρες, και το ευχόμαστε κι εμείς ολόψυχα καλή ανάρρωση. Ο κ. Δευτεραίος σαφώς καταπονημένος από την περιπέτεια υγείας, αλλά πιο δυνατός, όπως και ίδιος δήλωσε, έκανε την επανεμφάνισή του στο Δημοτικό Συμβούλιο και από τη θέση του κεφαλής ουσιαστικά τοποθετήθηκε με την πάγια ουσιαστικά θέση της λαϊκής εισπύρωσης για μείωση των τιμών και της ίδρυσης και της αποχέτευσης. Σε γενικές γραμμές τα πράγματα, Χριστίνα, κύλησαν με μια σχετική ηρεμία. Υπήρξαν κάποιες αντεγκλήσεις σε ό,τι έχει να κυρίως την τοποθέτηση του κυρίου Μιχαηλίδη, ο οποίος έκανε λόγο για συνεργάτες του Δημάρχου αφανείς, οι οποίοι μέσω ηλεκτρονικών σελίδων έχουν αναλάβει ουσιαστικά την προστασία του, όπως χαρακτηριστικά είπε, προσπαθώντας να στυλώσουν τις συνειδήσεις όλων όσων διαφωνούν με τη Δημοτική Αρχή. Εκεί υπήρξε μια σχετική ένταση με την παρέμβαση του Προέδρου του κυρίου Κολλιού, ενώ τέλος ο Δημήτρης Λαζόπουλος έτσι κάπως σχηματικά έκανε λόγο για τα 4 κάπα που ευθύνονται για την κατάσταση που επικράτησε σε ό,τι έχει να κάνει με την ακύρωση του προϋπολογισμού, μιλώντας για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Κολλιό, τον Ειδικό Σύμβουλο για Θέματα Οικονομικών, τον κύριο Κατσαντούρα, και τον κύριο Κατσιάνη, τον επικεφαλής της Οικονομικής Υπηρεσίας, όπως και τον κύριο Κιζηρίδη, τον αρμόδιο αντιδίαρχο. Ουσιαστικά ο κύριος Κατσιάνης ζήτησε το λόγο να παρέμβει και είπε πως η υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη. Μαζί του συμφώνησε και ο αρχηγός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, κύριος Λαμπάκης, και ζήτησε γενικότερα από τη Δημοτική Αρχή να μην ρίχνει τις ευθύνες στους υπηρεσιακούς και ότι πάνω σε αυτά τα ζητήματα υπάρχει πολιτική ευθύνη. Αυτά, Χριστίνα, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό που μένει, Αντώνη, είναι αυτή η χειρή διαφοροποίηση, όπως είπες, του τριαντάφυλλου Αρβανιτίδη, κάτι που είχαμε δει σε μικρότερο βαθμό κατά την ορκομοσία της νέας Δημοτικής Αρχής. Ναι. Φαίνεται ο κύριος Αρβανιτίδης ότι όλο αυτό το διάστημα με μικρότερες ή μεγαλύτερες κινήσεις συμβολικής αξίας έθετε τον εαυτό του, εάν όχι εκτός παράταξης, τουλάχιστον ουσιαστικά απενεργοποιημένο από τη δραστηριότητα της παράταξης, αλλά νομίζω ότι η σημερινή του στάση να υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό σίγουρα θα δημιουργήσει και λύσει την παράταξη του πρώην Δημάρχου. Μάλιστα. Έχει ακουστεί αν θα τεθεί όντως σε θέμα διαγραφής του, ήταν μόνο στα πηγαδάκια, έτσι, αμέσως μετά την συνεδρίαση. Έχουμε και στα πηγαδάκια που δημιουργήθηκαν μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορώ με τεπιτάσεως και με την βεβαιότητα να σου πληροφορήσω ότι υπήρξαν παραπάνω από 3-4 δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης πόλης πολίτες, οι οποίοι έθεταν το θέμα αυτό της διαφοροποίησης του κυρίου Αρβανιτίδη, ότι δεν ουσιαστικά ήταν ο ίδιος να έθεσε τον εαυτό του εκτός παράταξης, ενώ η αλήθεια είναι πως και ο πρώην δήμαρχος, ο Βαγγέλης Λαμπάκης, αποχώρησε σχετικά εκνευρισμένος από την αίθουσα. Αυτά δείχνουν πολλά, κατά την άποψή μου, και σε επίπεδο συμβολισμών. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες, γιατί σίγουρα οι γιορτές δημιουργούν μια ανάπαυλα ως προς τις πολιτικές εξελίξεις, θεωρώ όμως τις επόμενες ημέρες που θα έχουμε ανακοινώσεις για το ζήτημα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πως όταν υπάρχει διαφοροποίηση σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, ειδικότερα με την τροπή που πήρε μετά και την προσφυγή Λαμπάκη στην αποκεντρωμένη, το να υπερψηφίσει ένα μέλος παράταξης στον προϋπολογισμό, δεν μπορώ να φανταστώ πως θα μπορούσε αυτό το μέλος να συνεχίσει να βρίσκεται στο ζωτικό χώρο της παράταξης. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη Τελόπουλε, για τις πληροφορίες που μας μετέφερες και όλο το κλίμα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό βράδυ να έχεις. Γεια σου.